Πάρα πολλοί φίλοι με ρωτάνε τι φάρμακα πρέπει να πάρω μαζί μου όταν ταξιδεύω Αφρική, Νότια Αμερική ή Ασία. Η απάντηση σε αυτό είναι, θα σας πω τι παίρνω εγώ μαζί μου βασικά. Τα τελευταία χρόνια που ταξιδεύω, πάντα έχω ένα μικρό τσαντάκι με φάρμακα, τα οποία παρακαλώ να μην χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσω ποτέ. Ξεκινώντας λοιπόν, παίρνω μαζί μου το πλαγενίλ. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω ούτως ή άλλως σε αυτές τις χώρες. Αυτό είναι ένα χάπι, το οποίο παίρνεις δύο χάπια βασικά την εβδομάδα, για όσο καιρό βρίσκεσαι σε αυτές τις χώρες και για δύο εβδομάδες αφού γυρίσεις πίσω, και είναι ένα φάρμακο το οποίο ενισχύει το ανοσοποιητικό, ούτως ώστε να έχεις λιγότερες πιθανότητες να κολλήσεις ελαιονοσία. Είναι βασικό φάρμακο αυτό να το παίρνετε. Εγώ σε όλα τα ταξίδια το παίρνω και την έχω γλιτώσει. Πάμε παρακάτω. Αέριος. Αντισταμινικό για τσιμπήματα και αλλεργίες. Ένα χάπι ανά ημέρα επί 5 μέρες. Λοιπόν, αν κάποιο τσίπημα, οτιδήποτε σας δημιουργήσει πρόβλημα, πρίξιμο, ζαλάδα ή οτιδήποτε, βοηθάει. Μεντρόλ. Κορτιζόνη για αλλεργίες και τσιμπήματα, δύο χάπια μαζί για δύο μέρες. Αν έχετε πάλι κάποιο πρόβλημα τσίπημα, κάποιο έντονο πόνο, κάποια αλλεργία, φάγατε κάτι, κάτι σας πήραξε, Μεντρόλ. Συνίσταται. Συλλωτών. Αυτό είναι αν έχεις εμετό, κάτι σε έχει πειράξει, δεν σταματάει ο εμετός ή τίποτε, με αυτό σταματάει ο εμετός. Έτσι. Αυτό το χάπι το παίρνουμε εκείνη τη στιγμή, όταν έχουμε εμετό ή οτιδήποτε, το παίρνουμε και το συνεχίζουμε να το παίρνουμε μέχρι να σταματήσει ο εμετός ανά 8 ώρες. Ημώτη. Αντιτσιρλιτιπή. Έτσι, αυτό είναι άμα τρέχετε και δεν φτάνετε, βοηθάει να τρέξετε λιγότερο. Έτσι. Ημώτη, βασικό να το έχει κάποιος μαζί του σε αυτές τις χώρες. Νέξιουμ και αυτό βασικό, καούρες, ξυνήλες ή οτιδήποτε, αν φάγατε κάτι καυτερό οτιδήποτε βοηθάει, θα μπορέσετε να κοιμηθείτε. Εγώ προσωπικά έχω συνήθει αρκετές φορές με κάψιμο στο στομάχι και παίρνοντας αυτό καταφέρνω να κοιμηθώ. Σερακτήλ, αντιφλεγμονώδες και αναλγητικό, δύο χάπια ανά ημέρα, φαγωμένος. Έτσι. Παναντόλ. Πυρετό, πόνο, αυτά παίρνουν Παναντόλ, όλοι το ξέρουν το Παναντόλ. Καλό είναι να έχουμε μαζί μας. Οχμεντίν. Οχμεντίν είναι αντιβίωση, ένα χάπι ανά 12 ώρο για 7 ημέρες. Έτσι, αν κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίσετε, έχετε κάποια φλεγμονή, κάποιο πονόδοντο ακόμα, οτιδήποτε, αυτό εδώ βοηθάει. Φλατζίλ. Το φλατζίλ είναι για πονόδοντο συγκεκριμένα, ένα χάπι ανά 12 για 7 μέρες. Αυτό εδώ μου έχει σώσει τη ζωή στο Βιετνάμ. Ριφακόλ, αυτό είναι πάλι για διάρρεια, αν η διάρρεια δεν σταματάει με τίποτα. Αυτό θα μας χρησιμεύει και έχουμε διάφορα που το νιώθουμε ότι δεν είμαστε καλά. Ένα χάπι 3 φορές την ημέρα για 6 μέρες και όλα θα πάνε καλύτερα. Μια φουσικόρ, εντάξει, η οποία είναι για τσιμπήματα με κορτιζόνη και αντιβίωση. Η φουσικόρ είναι καλό να υπάρχει στο τσαντάκι, αυτό που σας είπα για τα ταξίδια αυτά. Και τέλος, κομπίτ. Αυτά τα κομπίτ εγώ τα βάζω μέσα στα τετάκι γιατί μου έχουν σώσει σχολές στο Κιλιμάντζαρο. Είχα ένα πρόβλημα πίσω στη φτέρνα και αυτό εδώ μέσωσε και έτσι κατάφερα να ανέβω και στην πόλη του Κιλιμάντζαρο. Αλλιώς μάλλον θα γύρναγα γρήγορα πίσω. Αυτά είχα να πω για τα φάρμακα που παίρνουμε μαζί μας σε ταξίδια. Πάντα εγώ τα παίρνω μαζί μου. Ελπίζω να μην μου χρειαστούν, να μην σας χρειαστούν ποτέ. Καλό να τα έχετε όμως. Πολλά βιντεάκια ακόμα έρχονται στη συνέχεια. Το ταξίδι ξεκινάει
από Δευτέρα, Κυριακή φεύγω για Φιλιππίνες, Δευτέρα φτάνω Φιλιππίνες και ένα μεγάλο ταξίδι που θα διαρκέσει αρκετά. Φιλιππίνες, Βόρνεο, Σουμάτρα, Παπούα, Παπούα Νέα Γουινέα, Κόρεα Λογενής, Ήφαλος στην Αυστραλία και τέλος νησιά Σολομώντα. Αυτό είναι το αρχικό μου πλάνο. Θα τα λέμε συνέχεια. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να χαμογελάει και εμένα το κιλάκι μου, να νιώθω ότι αυτό που κάνω έχει ανταπόκριση. Συνεχίζουμε.